Στο τραπέζι του διαλόγου επιστρέφει η ιατρική κοινότητα τρεις μήνες μετά την εφαρμογή του ΙΕΣΥ. Σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Υγείας, Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, Ένωση Ιδιωτών Ιατρών, Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων και Πλατφόρμα Ιδιωτών Ιατρών συμφώνησαν να αρχίσουν άμεσα διαβουλεύσεις με στόχο να βρεθεί η χρυσή τομή για βελτίωση του ΙΕΣΥ και για ένταξη όλων των ιατρών και νοσηλευτηρίων στο σύστημα. Στόχος όλων είναι να βρούμε εκείνες τις συγκλήσεις έτσι ώστε να έχουμε ένα σύστημα που να μην αναγνωρίζουμε τις στρεβλώσεις του και τα ζητήματά του, αλλά να αναγνωρίζουμε τις πραγματικές καλές διαστάσεις που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της ιατρικής στον τόπο μας. Θέσαμε ως προτεραιότητα των προσπαθειών μας τη βασική αρχή αυτού του σχεδίου υγείας, που δεν είναι άλλη από την ελεύθερη επιλογή ιατρού και νοσηλευτηρίου από πλευράς ασθενούς. Ικανοποίηση για την επιστροφή των γιατρών στο τραπέζι του διαλόγου εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας, τονίζοντας ότι οι βελτιωτικές κινήσεις θα πρέπει να γίνουν στη βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν σαφέστατος ότι υπάρχει η νομοθεσία, οφείλουμε να τηρήσουμε την νομοθεσία και ο διάλογος που θα διεξαχθεί και πρέπει να είναι εντατικός με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, που είναι ο καθήλων οργανισμός αρμόδιος να εφαρμόσει το ΙΕΣΥ. Και όχι οποιοδήποτε άλλο. Γιατί άκουσα και τις δηλώσεις πριν ότι θα μπουν σε διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς. Είναι ένας είναι ο αρμόδιος φορέας, είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει από τον ΟΑΗ να αποστείλει άμεσα επιστολή σε όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητήσουν τάχιστα τα διάφορα θέματα και να προχωρήσουν σε βελτιώσεις στο υφιστάμενο σχέδιο υγείας.